Κάτε ένα στο φιλί του καλησπέρα. Καλησπέρα, Σία. Τρεις διαφορετικές συμβάνσεις θα πρέπει να φέρει από σήμερα το κρέας που πωλείται σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με νέο ευρωπαϊκό κανονισμό. Ακριβώς, Σία. Είναι ένας κανονισμός ο οποίος εγκρίθηκε από το 2013 μετά το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου, προκειμένου να επιστρέψει το αίσθημα ασφάλειας στους Ευρωπαίους καταναλωτές σε σχέση με τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Αφορά λοιπόν αποκλειστικά σε φρέσκο και κατεψυγμένο κρέας και από σήμερα όλοι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, και έχουμε μπροστά μας και το Πάσχα, έχουν τη δυνατότητα να ζητούν και είναι υποχρεωμένοι βεβαίως οι καταστηματάρχες να δίνουν όλα τα σχετικά πιστοποιητικά, δηλαδή πού γεννήθηκε, πού έχει εκτραφεί και πού έχει σφαγιαστεί το κρέας. Παραμονές Πάσχα και το κρέας σίγουρα θα αποτελέσει βασικό συστατικό στο ελληνικό τραπέζι. Από φέτος τόσο οι Έλληνες όσο και όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα πρέπει όμως να δώσουν προσοχή σε μία ακόμη λεπτομέρεια όταν κάνουν τις αγορές τους. Γιατί από την 1η Απριλίου μπήκε σε ισχύ ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για την ασφάλεια τροφίμων. Έτσι, σε φρέσκα ή κατεψυγμένα κρέατα, οι έμποροι υποχρεούνται να αναγράφουν ευκρινώς στα σημεία πώλησης σε ποια χώρα έχει γεννηθεί, εκτραφεί αλλά και πού σφαγιάστηκε το ζώο. Εάν το ζώο γεννήθηκε, μεγάλωσε και σφαγιάστηκε στην ίδια χώρα, αναφέρεται υποχρεωτικά απλώς η χώρα προέλευσης αλλά και ο κωδικός της παρτίδας. Ισχύει από σήμερα ο κανονισμός σήμανσης για το χοιρινό, το κατσικίσιο, το αρνίσιο κρέας και για τα κοτόπουλα επίσης. Ο κανονισμός αναφέρεται σε κρέας φρέσκο ή κατεψυγμένο, αλλά δεν ισχύει για το επεξεργασμένο κρέας ή φαγητά όπου το κρέας αποτελεί ένα από τα συστατικά. Ο νέος κανονισμός για την ασφάλεια τροφίμων συμφωνήθηκε από το Δεκέμβριο του 2013. Μετά το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου, κυκλοφόρησε και καταναλώθηκε εν αγνία των καταναλωτών. Ο κανονισμός είναι δεσμευτικός για όλα τα κράτη-μέλη που οφείλουν να τον εφαρμόσουν από 1η Απριλίου και ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την επίδειξη των σχετικών παραστατικών από τους εμπόρους ή ακόμη και από τα εστιατόρια.